Καλώς ήρθες, Ειρήνη. Καλώς σας βρήκα. Λύσε μου την απορία. Τα έχουμε πει εμείς οι δύο από κοντά. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ και ποτέ. Περίμενα πολλά χρόνια αυτή τη στιγμή. Καλά, και εσύ πολλά χρόνια το λες, λες και πια και εσύ. Πότε θα με καλέσει, λέω η Ελένη, πότε με καλέσει. Μικρή κοπέλα είσαι, αλίμονο. Και επιτέλους σε βλέπω ξανά έτσι όπως είχαμε εικόνα πριν μας survivor. Χθενισμένη, καλοντημένη, μοσχομυροδάτη. Και μάλλον και ταϊσμένη πια, γιατί δεν βλέπω το μάτι σου γυαλίζει. Πολύ, όχι. Πολύ, αφού τελικά πια λέω ρίξε τώρα παρνούς. Πάντως, πραγματικά είπε να κάνει το μάτι να γυαλίζει. Εννοείται. Επειδή είναι κάτι το οποίο δεν μας συμβαίνει, δεν μπορούμε να φανταστούμε κανείς πώς μπορεί να νιώσει όταν πραγματικά βλέπει το φαΐ να περνάει μπροστά του και λέει σήμερα είναι η μέρα μου ή όχι. Μακάρι να μπορούσα να σου μοιραστώ κάποιες στιγμές που κι εγώ με τον εαυτό μου είχα σοκαριστεί, έλεγα σήμερα, ας πούμε, τι τεράστιο μάθημα είναι αυτό που πήραμε. Όταν δηλαδή φτάνεις στο σημείο να είσαι σαν την τελευταία πεινασμένη που θα πέσει κάτω και θα το πάρεις και γρήγορα μη στο πάρει κάποιος. Δηλαδή κάτι τέτοια, εμένα μου ήταν, τι έκανα τώρα. Ξέρεις που ντρέπεσαι, αλλά δεν μπορούσες να κάνεις αλλιώς. Πραγματικά σου έλειπε το φαγητό. Ήσουν ίσως η πιο μικροσκοπική, θα πω κοπέλα, δεν μπορώ να σύγκρινω με τα αγόρια, λίμωνα. Από τα κορίτσια έχω την εντύπωση ότι ήσουν η πιο μινιόν σε μέγεθος. Ναι. Πάντα σκέφτεσαι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πιο μικροκαμωμένος από τους άλλους, από τη φύση του, δηλαδή είναι πιο αδύνατος, πιο μαζεμένος, πιο μικρά κοκαλάκια, ότι εντάξει δεν έχει τις ίδιες ανάγκες όσο μπορεί να έχει ένα κορμί σαν του κοκκινάκι, δανείζομαι, το πιο ίσως μεγαλόσωμο παίκτη, ψηλό, με πλάτες, με. Η ανάγκη του σώματος, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχει να κάνει με το μεταβολισμό και με το κάθε σώμα ανεξάρτητα. Εγώ, που μπορεί να μην μου φαίνεται, αλλά τρώω πολύ. Τρως. Τρώω πολύ. Επειδή είμαι έτσι πολύ κινητικό παιδί, χωνεύω και πολύ γρήγορα, άρα και τρώω και πολύ συχνά. Εκεί παρατήρησα ότι ο οργανισμός μου μηχανικά έριξε το μεταβολισμό. Αλλιώς με το μεταβολισμό που είχα πριν μπω, θα έπρεπε να αρχίσω να τρώω τα δέντρα. Καλά, δεν το σκέφτηκες αυτό πριν πας. Πες μου λίγο πώς το είχες φανταστεί. Δεν πρόλαβα και πολλά να φανταστώ, η αλήθεια είναι. Είδες, γιατί κάποιες φορές, δεν ξέρω αν το πιστεύεις κι εσύ, αλλά εγώ πιστεύω έτσι στα σημάδια και στο πώς το φέρνει, πού θέλει να σε πάει. Όταν έγινε η πρόταση ήμουν πάρα πολύ αρνητική. Γέλασα, ας πούμε, έλεγα εμένα, βρήκατε τώρα που ηρέμησα, που έτσι αυτά. Μα γιατί αυτά, δεν θέλω πάντων μετά από ξανά κουβέντα στην κουβέντα, ραντεβού στο ραντεβού. Λέω, λες να κάνω την τρέλα. Αρχίζει και με έψινε. Σκεφτόσου να αν είχες το περιθώριο, το έχεις συζητήσει αυτό, ότι ρε παιδί μου, αν όμως δω ότι δεν μπορώ και θέλω να φύγω. Είχες δικαίωμα να φύγεις, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, και την πρώτη εβδομάδα, ή έπρεπε να υπάρχει ένα όριο, ας πούμε, τουλάχιστον ένα μήνα. Γιατί το σκέφτεσαι αυτό. Δεν υπήρχε όριο, αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ την έκανα αυτή την ερώτηση. Α, γιατί και εγώ θα την είχα κάνει, αν ποτέ ενδιαφερόμουν. Ναι, θα έλεγα, συγγνώμη, και αν τρελαθώ και πονάει η κοιλιά μου και δεν αντέχω άλλο. Έβρισκα συνέχεια, όχι, εγώ είμαι έτσι, δεν θα μπορώ. Έβρισκα συνέχεια αρνητικά, όχι, αυτό, όχι, βρε, θα τα καταφέρεις. Ποιο φοβόσουνα πιο πολύ, ας πούμε, ότι θα κοιμάσαι σε ένα ξύλινο πάτωμα, το ότι μπορεί να μην έχεις να φας, ότι θα πρέπει να παλεύεις κάθε μέρα μέσα από, αγωνίσματα, από αθλητικά αγωνίσματα, δεν έχει σημασία. Το ότι θα ήσασταν, ας πούμε, μέσα σε ένα μέρος εντελώς φύση που θα περνάγανε από πάνω σας από μαμούνια μέχρι ποντίκια και από 40 ποδαρούσες, μπορεί να δει και ένα σκορπιό σε ένα κοντινό, δεν ξέρω. Αγριεύτηκα λίγο. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Ποιος σε τρόμαζε πιο πολύ από όλα? Ότι δεν μπορούσατε να πληθείτε. Ναι. Κάτσε και αυτό λίγο είναι. Πριν φτάσω, αυτό που με άγχωνε πιο πολύ ήταν το κομμάτι του φαγητού. Mm. Το κομμάτι της διαβίωσης, δηλαδή αν θα κοιμάμαι σε μια σανίδα ή όχι, αυτό δεν με πείραζε τόσο. Ναι, ήξερα, αλλά στην πράξη δύσκολο ήταν και αυτό, πες. Ήξερα ότι δεν το είχα κάνει, ότι στην αρχή λίγο θα μου φανεί κάπως, γιατί δεν είχα κάνει κατασκήνωση, ελεύθερο κάμπινγκ, κάτι τέτοιο. Αλλά δεν είμαι από τα κοριτσιά τα καλομαθημένα ή οτιδήποτε. Δηλαδή, λόγω των βιωμάτων, μια χαρά. Παντού προσαρμόζομαι. Αυτό και τα